πάντων. Ήταν μια διαδικασία πολύ κουραστική αλλά πολύ ευχάριστη. Και ειδικά στο δικό μου το πρόγραμμα, λόγω και του καθημερινού. Εντάξει. Ωραία, για το καθημερινό θα έρθει κανονικά καλυφθεί να μα τα πει. Ναι, βέβαια. Αλλά λοιπόν, θέλω να πω ότι και το γεγονό ότι έφτασα εδώ με τόσο επιβαρημένο πρόγραμμα. Επιτυχία είναι ότι έφτασε κάτι... τρίτη. Η τρίτη θέση είναι πήρε μετάλλιο. Ναι, τελείωσε τώρα. Είναι ημιτελικό. Νικολέτα, πήρε μετάλλιο. Τέλο, είσαι μεταλλιούχο. Πάμε, προχωράμε. Προχωράμε στο Γιάννη Λάτσι. Κυριάννη. Ο οποίο απαντά σε σένα. Ναι, τι. Εμένα πριν λίγε μέρε που είχαμε πει για τη Δούκησα ότι είχε πει, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θυμάμαι και τα λόγια σου, ότι η Δούκησα πού να το απαντήσει, είναι και διευθυντή τη. Ναι, κάτι τέτοιο θα πει. Με ποια ιδιότητα είναι στον Τάσινγκ. Καλά, προφανώ του κριτή. Είναι του διευθυντή ή όχι. Παιδιά, τον αφήνει απ' έξω το ρόλο. Ο Λάτσιο θα πει ότι είμαι του κριτή, αλλά αυτό δεν είναι αναιρεί το ένα το άλλο τώρα. Καλά, ο Λάτσιο λέει την αλήθεια εδώ. Τι λέει ο Γιάννη. Δεν είναι αυτό που μπορεί. Τι, μια ιδιότητα πώ θα την πετά να αφήνει έξω. Δεν γίνεται, παιδιά. Ό,τι είμαστε παντού, τέλο. Τι είπα. Ο Γιάννη λέει άλλο. Ρίξε λίγο βίντεο. Υπάρχουν φορές που ίσως παρεξηγούνται τα σχόλιά σας στη Δούκηση. Κοιτάξτε, είναι φανερό και από τον τόνο και το ύφος ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Δηλαδή, αυτό που είπα σήμερα σε σχέση με τους άντρες, στην Ανταλία συγχωρούνται όλα. Η Δούκηση ακόμα είναι πολύ μικρή. Αλλά ήταν με χιούμορ. Απλά σχολιάσαμε το γεγονός ότι είναι διπλός ο ρόλος σας. Δεν είναι ποτέ διπλός. Εδώ πέρα είμαι σαν κριτής. Τις όποιες αποφάσεις είναι εκτός πλατώ, δεν είναι από εδώ. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στο όνομά σας και είπε ότι συμφωνείτε σε αρκετά πράγματα, όμως έχετε καταφέρει να τη στεναχωρήσετε. Με τη Ζέτα έχουμε συνεργαστεί άψογα. Ήταν μια στενάχωρη περίοδο το προηγούμενο καλοκαίρι και για τους δυο. Εγώ κρατάω την εκτίμησή της και τη συμφωνούμε σε πάρα πολλά επαγγελματικά, το οποίο το επαυξάνω. Τη Ζέτα την εκτιμώ πάρα πολύ σε επαγγελματικό επίπεδο και μ' αρέσει και σαν άνθρωπος. Νιώθω πολύ καλά. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύω και εύχομαι ότι και στο μέλλον θα συνεργαστούμε. Ωραία. Έρχεται η Ζέτα. Έρχεται η Ζέτα. Δεν έφυγε ποτέ βασικά. Η Ζέτα έρχεται, ποιος φεύγει είναι το θέμα. Πρέπει κάποιος να φύγει. Γιατί. Γιατί να φύγει. Παιδιά, εντάξει, μαζεύομαστε πολύ μετά. Να σας πω κάτι. Πάντως είναι ωραίο. Δηλαδή, Ναταλή.